Κάτι που αδικεί και εσάς. Είναι κάτι θετικό. Όταν διατελέσατε εσείς υπουργός ή εσείς τώρα που είσαστε, είναι οι διαρροές. Άλλο η επιτυχία του δημοσιογράφου να κάνει, να έχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ γιατί έχει πληροφορίες, και άλλο επιλεγμένα εγώ το δίνω στον Κοτάκη γιατί είναι δικός μου και περνάει κάποια πράγματα στην εφημερίδα ή στην τηλεοπτική του εκπομπή. Εγώ λοιπόν έχω να πω και να καταγγείλω στο πολιτικό σύστημα ότι κάνει εσχεμένες διαρροές, δημιουργώντας συνθήκες παραπληροφόρησης, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες για να κρίνουμε. Έβλεπα για παράδειγμα τον κύριο Βρούτση να ανεμίζει ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε στα χέρια του και ένας συναδελφός μου. Μπράβο στον Γιώργη τον Αυτιά που το είχε στα χέρια του. Αλλά του το έδωσε ο υπουργός. Καλό θα είναι λοιπόν για να μπορώ και εγώ να ρωτάω υπεύθυνα και εσείς να απαντάτε υπεύθυνα να γίνεται με όρους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε συνάδελφοι. Έτσι. Καταρχήν εγώ δεν θέλω υπουργός, οποιοσδήποτε υπουργός, να είναι όρθιος με σένα και να δείχνει τους πίνακες και κάνει αναλύσεις. Έγινε αυτό, δεν το είδα. Έγινε. Δεν ξέρω αν έγινε και αυτό. Αυτό. Δεν είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Όχι, εγώ λέω ακόμα και αυτό. Αν δεν έγινε, έγινε, έχει δίκιο κυρία Χτσιόγλου. Έγινε συστηματικά, όχι μια φορά. Ναι, λοιπόν, πάμε στα δικά σας.